Το χωριό Φυλακή ονομάστηκε έτσι από τις τουρκικές φυλακές ή τα φυλάκια που υπήρχαν κατά μήκος του ποταμού Μουσελά, ο οποίος περνάει δίπλα από το χωριό. Παλιά, ο ποταμός αυτός ήταν πλωτός και στις όχθες του υπάρχουν ακόμη υπολείμματα νερόμυλων. Την μακραίων ιστορία της φυλακής μαρτυρά ο θολωτός τάφος της τερομενοϊκής περίοδου 1370 με 1200 π.Χ. που ανασκάφτηκε βορειοδυτικά του χωριού. Ένας μακρύς και στενός κατηφορικός διάδρομος οδηγεί σε καλοκτισμένη είσοδο, η οποία κοσμείται με κάθετη πλάκα πάνω από το ανώφλι της. Ο τετράγωνος σχεδόν θάλαμος έχει κάθετους τείχους επενδυμένους με πλακοειδείς λίθους, οι οποίοι συγκλίνουν προς το εσωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η πυραμιδοειδή ανοδομή, το άνοιγμα της οποίας κλείνει με μεγάλη πλάκα. Αυτή η σπάνια κατασκευαστική ιδιορυθμία υπογραμμίζει την αξιοσημεία του αρχιτεκτονική ποικιλία που διαπιστώνεται στους θολωτούς τάφους στην Κρήτη κατά την υστερομινοϊκή περίοδο. Ο σημερινός οικισμός χτίστηκε κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας και αποτέλεσε έδρα του νομού Σφακίων για ένα περίπου χρόνο το 1880. Από αυτήν την εποχή σώζονται τα κτίρια της φυλακής και του δικαστηρίου, τα οποία έχουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Στη φυλακή αξίζει να επισκεφτείτε και την εκκλησία της Αγίας Άννας. Στο εσωτερικό της υπάρχει ένας περίτεχνα διακοσμημένος με γλυπτά τάφος που ανήκει στη μεγάλη βυζαντινή οικογένεια των Καλέργηδων, η οποία διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο κατά τη Βενετοκρατία στην Κρήτη. Και κάπως έτσι κλείνει η διαδρομή αυτή. Μία διαδρομή πλούσια σε μνήμες της ιστορίας και αυθεντικές εικόνες από την πανέμορφη φύση του Αποκόρωνα.